Καλησπέρα! Λοιπόν, να και ακόμα ένα βιντεάκι και σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ ωραίο βότανο και μπορεί να το ξέρετε κιόλας και λέγεται γλυκόριζα. Η γλυκόριζα λοιπόν στα λατινικά λέγεται γλυκόριζα γκλάβρα και στα κινέζικα λέγεται καν κάου που σημαίνει γλυκό βότανο. Έχουν διεξαχθεί για αυτό το βότανο πάρα πολλές κλινικές μελέτες, έτσι, για τη χρήση αυτού του βότανου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ βότανο. Λοιπόν, αυτό το βότανο έχει την ικανότητα να εφιδραίνει, να θρέφει και να επουλώνει, έτσι. Αυτό το βότανο το χρησιμοποιούσαν από την αρχαιότητα, τόσο παλιό είναι αυτό, και να πούμε ότι χρησιμοποιούμε την ρίζα του βότανου. Επίσης, να πούμε πού επιδρά αυτό το βότανο. Όπως στην καρδιά, στον πνεύμονα, στον σπλήνα και στο μάχη. Να πούμε λίγο τώρα τις φαρμακολογικές ιδιότητες. Λοιπόν, έχει και αυτό πάρα πολλά. Λοιπόν, είναι για την κόπωση, για τη δυσπεψία, για την καρδιά, για τις αρρυθμίες, για το στρες, για το άσθμα, για το βήχα, για τα πεπτικά έλκη, δηλαδή έχει επουλωτική και σπασμολυτική δράση, εξουδετερώνει την τοξική δράση ουσιών όπως νικοτίνη, καφεΐνη και κοκαίνη, ενισχύει τη δράση των κορτικοστεροειδών, δηλαδή στεροειδή, τα οποία δεν είναι καλά, σας το λέω τώρα, το ξέρετε σίγουρα, το κάνουν συνήθως οι αθλητές αυτό, τέλος πάντων, το συγκεκριμένο, τα στεροειδή, ότι ενισχύει τα στεροειδή, τέλος πάντων, οι αντενδείξεις είναι τρεις, μία, να μην δεν ενδείκνεται, δηλαδή να μην χορηγείται σε υπερτασικούς, να μην χορηγείται κατά την κύηση και το θυλασμό και το τρίτο είναι να μην χρησιμοποιείται μακροπρόθεσμα γιατί μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση νερού, υγρού δηλαδή, κατακράτηση υγρών και ειδήματα. Όπως και κάθε βότανο σας λέω και κάθε φορά τη δοσολογία. Λοιπόν, για την γλυκόριζα η δοσολογία είναι 2 με 12 γραμμάρια, έτσι. Την πίνετε, μπορείτε να την πείτε 1 με 3 φορές μέσα στην ημέρα, όμως υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Λοιπόν, η γλυκόριζα έχει το εξής εφέ, ότι τηγανίζεται, άμα το πάμε σε άλλο άκρο, ότι τηγανίζεται με μέλι. Και όταν τηγανιστεί με μέλι, έτσι, έχει μεγαλύτερη τονωτική και σπασμολυτική δράση. Κατά παραπάνω να το πω έτσι. Όμως και σε αφέψιμα μπορούμε να το πιούμε και σε έκχυμα. Δεν βλάπτει. Απλά αυτό για τις εκδείξεις. Και τα ξαναλέω τις αντιδείξεις, έτσι, είναι να μην χορηγείται σε υπερτασικούς, να μην χορηγείται κατά τον θυλασμό και την κύηση, sorry, και τον θυλασμό και τρία, να μην το χρησιμοποιείτε μακροπρόθεσμα γιατί μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών και ειδήματα. Αυτό. Επίσης αυτό που είπα ότι τηγανίζεται με μέλι είναι 2 με 12 γραμμάρια, έτσι. Όμως και το αφέψιμα και το έκχυμα είναι ακριβώς την ίδια δοσολογία. 2 με 12 γραμμάρια, 3 φορές ημερησίως το συγκεκριμένο. Αφέψιμα και έκχυμα, 3 φορές ημερησίως. Για όταν το πάρετε τηγανισμένο, άμα το κάνετε αυτό που σας είπα, το τηγανίζουμε με μέλι, εννοείται ότι το τρώτε εντός εισαγωγικών 1 φορά την ημέρα. Αυτά έχω να σας πω για τη γλυκόριζα, δεν είχα κάτι άλλο να σας πω, δεν σας κρύβω και κάτι. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα, να χαίρεστε κάθε στιγμή της ζωής σας. Είμαι και λίγο συναχωμένη εδώ μεταξύ. Αυτά, να μου είστε καλά, φιλάκια, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.
και οι συνταγές στο τέλος αν βάλω. Φιλάκια! Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.